Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι, αλλά το σκορ μαρτυράει ότι τα βρήκατε λίγο δύσκολα στην Παστίδα. Είναι έτσι? Σίγουρα, όταν κάποιος δουλεύει το παιχνίδι και πηγαίνει το παιχνίδι, όταν κάποιος δουλεύει το παιχνίδι και πάει το μάτι στην παράταση, ναι. Αντιλαμβάνεται ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δική μου άποψη είναι ότι σε όλο το 90 λεπτό ελέγχαμε το παιχνίδι, ακόμα και όταν μείναμε με 10 παίχτες. Σίγουρα η Παστίδα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Αλλά το 2-2 στην κανονική διάρκεια έγινε με ένα σουτ τάπια στο το πρώτο γκολ του Αστέρα. Mm-hmm. Και μάλλον ένα δεύτερο πάλι αδιαστό με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Αυτές ήταν και οι μοναδικές ευκαιρίες της αντιπάλου ομάδας. Ελέγχαμε το παιχνίδι, είχαμε κυκλοφορία της μπάλας, είχαμε 3 δοκάρια, δεν εκμεταλλευθήκαμε τις ευκαιρίες μας και μοιραία πήγαμε στην παράταση. Μάλιστα. Επειδή ο Φίβος είναι πάντοτε μια ομάδα κυπέλου, σίγουρα, γιατί έχει έντονη παράδοση στο θεσμό. Υποθέτω λοιπόν ότι δεν υποτιμήσατε τον αντίπαλο. Παίξατε χωρίς να τον υποτιμήσετε. Απλώς ήταν και θέμα συγκυριών και τύχης, από ό,τι λες, έτσι. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμήσαμε. Ξέραμε με ποια ομάδα παίζουμε. Μία από τις καλύτερες, ίσως την καλύτερη ομάδα στη β' κατηγορία, νομίζω εγώ προσωπικά. Ναι. Μπήκαμε σοβαρά στο παιχνίδι. Απλά ξέρεις που καμιά φορά που είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Σίγουρα. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίσει πάντα ο καλύτερος, μπορεί να κερδίσει και ο πιο τυχερός, μπορεί και αυτός που θα κάνει μια αντεπίθεση να βάλει ένα γκολ και να κερδίσει. Συμβαίνουν αυτά, έτσι, δεν το συζητώ. Έτσι την έχουμε πατήσει και το έχουμε πληρώσει και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ναι. Όπου ήμασταν πολύ καλοί, χωρίς ευκαιρίες ο αντίπαλος και δυστυχώς δεν πήραμε τίποτα από αυτά τα παιχνίδια. Μου κάνεις πάσα για το πρωτάθλημα, για να συζητήσουμε λίγο και για τα του πρωταθλήματος, όπου ο Φίβος έως τώρα σίγουρα δεν εντυπωσιάζει από την άποψη του ότι είναι πίσω στη βαθμολογία και δεν δείχνει ικανός να πω, δεν ξέρω, δεν δείχνει ότι έχει βρει το ρυθμό του, εν πάση περιπτώσει το βαθμολογικό εννοώ, για να μπορεί να μπει σφήνα στην κορυφή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί ήδη είναι 12 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση η ομάδα. Καλά, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για το πρωτάθλημα. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ναι. Είναι αυτό που σου είπα. Μπήκαμε στα σημαντικότερα παιχνίδια με τις ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Πάρα πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Και με τη Ρόδο στο πρώτο ημίχρονο σε εγκρεμαστεί. Και μέχρι το 30-35 μέσα στην αντιμάχεια που ο αντίπαλος δεν είχε μπει μέσα στην περιοχή, αλλά δυστυχώς στην πρώτη ευκαιρία δεχτήκαμε τον γκολ. Ναι. Όπως και με τη Ρόδο που ήμασταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι. Εντάξει, δεν θα λέω, δεν μπορώ να λέω συνέχεια συγκυρίες ή ατυχία. Ναι. Σίγουρα αυτό που συμβαίνει δεν είναι τυχαίο, κάτι φταίει. Ναι. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι πολλοί κόσμοι αυτό δεν το γνωρίζει και εμείς είμαστε μετρημένοι. Είμαστε δηλαδή 12 παίχτες, 13 με το ζόρι. Ναι. Ο προπονητής μας προσπαθεί να μας κρατήσει κοντά, κάνει τα πάντα για να μην, θα το πω σε εισαγωγικά έτσι, για να μην διαλυθεί η ομάδα σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και στις προπονήσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως πραγματικά θέλει. Όταν στις προπονήσεις είμαστε 12, 13, 14 παίχτες. Ναι, κατανοητό. Καταλαβαίνεις ότι σε μια ποδοσφαιρική ομάδα αυτό... Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει έτσι η ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα τραυματισμό και σε βγάζει εκτός προγράμματος αμέσως, τον προπονητή δηλαδή. Εκτός προγράμματος, σε βγάζει από όλα αυτά που έχει στο μυαλό του. Αν δούμε λίγο το μέχρι τώρα πρόγραμμα του Φίβου και τα αποτελέσματά του, είναι φανερό το ότι ο Φίβος πληρώνει το ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι στα ντέρμπι, δεν έχει πάρει κάτι στα ντέρμπι. Έχει χάσει όλα τα μάτς με τις ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Δηλαδή, ακόμα και από τον Αέρα, έχασε ο Φίβος, έτσι. Έχασε από τη Ρόδο, έχασε από το Διαγόρα, έχασε και από τον Αντίμαχο. Δεν έχει πάρει κάτι στα ντέρμπι. Ναι, όπως είπα, δεν μπορούμε να το ρίχνουμε συνέχεια. Ίσως κάτι φταίει. Ίσως δεν έχουμε το μέταλλο σαν ομάδα να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια ακόμα, δηλαδή που αυτά τα παιχνίδια κρίνονται σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απαραίτητο πάντα να είσαι καλός και να κερδίζεις. Πρέπει να είσαι καλός και σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Να είσαι πειθαρχημένος σε 90 λεπτά, να είσαι σοβαρός, να είσαι συγκεντρωμένος. Ίσως αυτό μας λείπει. Μας λείπει η συγκέντρωση, μας λείπει λίγο η πειθαρχία ατομικά. Mm-hmm. Είπες πριν από λίγο ότι δεν συζητάς πλέον για το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι έχει τελειώσει η πρώτη θέση, η υπόθεση πρώτη θέση?
Ρεαλιστικά συζητώντας. Εννοείς τώρα για ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα? Όχι, εννοώ για το αν ο Φίβος μπορεί να καλύψει, να μαζέψει τη διαφορά και να ανέβει προς τα πάνω, διεκδικώντας την πρώτη θέση. Να μιλήσουμε για να μην κορεδεύουμε τους εαυτούς μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή το θεωρώ ακατόρθωτο. Ναι. Είναι πάρα πολύ βαθμοί, σου είπα είμαστε μετρημένοι. Άρα δεν γίνεται. Ο Φίβος πιστεύεις ρεαλιστικά? Προσωπικά για μένα ο στόχος από εδώ και πέρα της ομάδας είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό στο κύπελλο. Μάλιστα. Σίγουρα να έχουμε μια εξωπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν το συζητάμε. Γιατί αγωνιζόμαστε σε μια ιστορική ομάδα. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Από εκεί και πέρα, πραγματικός και ρεαλιστικός στόχος είναι να πάμε καλά στο κύπελλο. Mm-hmm. Ποια ομάδα βλέπεις, ποιες ομάδες μάλλον βλέπεις να διεκδικούν τον τίτλο? Κοίταξε, αντικειμενικά θέλω να μιλήσω. Ναι. Αν κάποια ομάδα από αυτές με εντυπωσίασε με την παρουσία της, όχι κάτι το εξαιρετικό ή να πω ότι κάτι wow, ξέρεις. Ναι. Αν κάποια ομάδα όμως με εντυπωσίασε έτσι πειθαρχία και αγωνιστική πειθαρχία και στήσιμο σαν ομάδα και όλα αυτά, mm-hmm. Ήταν η ομάδα του Αντίμαχου. Μάλιστα. Περισσότερο από τη Ρόδο και το Διάγορα δηλαδή? Προσωπικά, είναι προσωπική άποψη. Ναι, ναι, σίγουρα αυτό λέω. Αυτό διευκρινίζω για να μην παρεξηγηθούμε. Σου έκανε περισσότερο εντύπωση ο Αντίμαχος από Ρόδο Διαγόρα, έτσι? Ναι, θα μεταξύ μας παιχνίδια, έτσι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Άρα θεωρείς ότι ο Αντίμαχος είναι ικανός για να διεκδικήσει τον τίτλο? Φυσικά και είναι ικανός να διεκδικήσει τον τίτλο. Mm-hmm. Και αν η ομάδα, νομίζω ότι Αντίμαχος, εντάξει, δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να γνωρίζω, αλλά αν βρίσκεται τόσο ψηλά στη βαθμολογία την περίοδο μεταγραφών, ίσως να κάνει και μια-δύο μεταγραφές και να την ανεβάσουν ακόμα κι άλλο. Ναι. Αλλά σίγουρα έχει μπει βέβαια για τα καλά ανάμεσα στη Ρόδο και το Διαγόρα. Δεν συζητάμε. Μάλιστα. Πολλοί πιστεύουν ότι μεγάλο φαβορή είναι η Ρόδος λόγω του 11 στα 11 που έχει ως τώρα. Δεν έχει γκελάρει πουθενά. Έχει πάρει όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείς ή αν βάζεις ως φαβορή μαζί με τη Ρόδο και τον Αντίμαχο, ας πούμε. Ρόδος, Αντίμαχος και Διαγόρα είναι τα τρία φαβορί για μένα. Δεν ξεγράφουμε και το Διαγόρα παρότι είναι στις βάθμους πίσω. Mm-hmm. Έχει και ένα δεύτερο γύρο. Είναι αυτές οι τρεις ομάδες. Θεωρώ που θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Εξάλλου, Δημήτρη, βλέπεις ότι το πρωτάθλημα είναι διαφορετικών ταχυτήτων. Ναι, αυτό έχει είναι. Κάποιες ομάδες που πραγματικά έχουν ξεχωρίσει και έχει κάποιες άλλες ομάδες που απέχουν πολύ από τις πρώτες. Ναι, αυτό ισχύει πραγματικά, δηλαδή φαίνεται ως τώρα μετά από 12 αγωνιστικές, είναι φανερό δηλαδή και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Εντάξει, αυτό ίσως δεν είναι πολύ καλό για το φιλάθλο κόσμο που θέλει να βλέπει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με περισσότερες ομάδες δηλαδή είτε να πρωταγωνιστούν είτε να είναι εισάξιες. Αλλά τι να κάνουμε, είναι αναγκαίο κακό, διότι μετά από μια χρονιά με δύο ομίλους, φυσιολογικό είναι να έχουν μαζευτεί αρκετές ομάδες, ας πούμε, που ίσως να μην ήταν έτοιμες για την πρώτη κατηγορία. Ναι, σίγουρα. Σημαντικό ρόλο παίζει και αυτό που είπες. Ήταν οι δύο όμιλοι, ναι, που ήταν ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε καν, δεν χρειάζεται. Ναι. Αλλά εντάξει, παρότι είναι δύο ταχυτήτων, δεν πρέπει να υποτιμάμε κάποιες ομάδες. Έχει και ομάδες που είναι στις πιο κάτω θέσεις που προσπαθούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Όπως είναι τα Μάσαρη που τα αντιμετωπίσαμε εκεί μέσα και ήταν μια σοβαρή ομάδα. Και κερδίσατε δύσκολα 1-0, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι. Κερδίσαμε δύσκολα μέσα στο τέλος, βέβαια, μετά το 80. Ναι. Έχει ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, είναι και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής που δεν επιτρέπουν για παραπάνω πράγματα, έτσι. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Και το θέμα, είναι και οι πρώτες ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, που έχεις ακούσει σίγουρα για τα οικονομικά δεδομένα πώς και τι, να μπορούν και να ανταπεξέλθουν στα παιδιά και να είναι σωστοί απέναντί τους. Αυτό είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο, βέβαια. Εννοείται, οι συμφωνίες που γίνονται πρέπει να τηρούνται και από τις δύο πλευρές όμως, έτσι, και από την πλευρά της ομάδας και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών όμως, τις υποχρεώσεις τους με την ομάδα κτλ. Είναι αμφίδρομη. Είναι αμφίδρομη πραγματικά η σχέση. Λοιπόν, ο Γιώργος Αλαμαστράκης είναι ικανοποιημένος τελικά με την επιλογή που έχει κάνει φέτος να παίξει για λογαριασμό του Φίβου? Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Mm-hmm.
είναι μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα οικογένεια. Πραγματικά χαίρομαι που αγωνίζομαι στην ομάδα του Φίβου. Έχω βρει ένα προπονητή πραγματικά άνθρωπο, κοντά στους ποδοσφαιριστές, τους στηρίζει σε όλα τα προβλήματα, προσπαθεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Η διοίκηση αυτή τη στιγμή κάνει φιλότιμες προσπάθειες να είναι κοντά μας. Εγώ προσωπικά έχω βρει την ποδοσφαιρική ηρεμία εκεί πέρα. Mm-hmm. Μακάρι να πάνε από εδώ και πέρα τα πράγματα καλύτερα και να έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο κύπελλο. Και στόχος μας είναι να φτάσουμε μέχρι τον τελικό και από εκεί πέρα να δούμε.